Σε εξέλιξη βρίσκεται το ξύλωμα των πεζοδρομίων από το ύψος στο Δουπεδιάδος μέχρι και το πάρκο Γεωργιάδη στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας, το οποίο θα ολοκληρωθεί στο σύνολό του στα μέσα Δεκεμβρίου. Γίνονται αυτή την εβδομάδα οι καθαιρέσεις και μέσα σε δύο εβδομάδες θα έχουν ολοκληρωθεί και θα έχει πέσει και το μπετό, το σκυρόδεμα που απαιτείται για την ανάπτυξη του πεζοδρομίου. Πολύ καλό είναι και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί και σε καλύτερο. Είναι μια καλή προσπάθεια, μακάρι να γίνονται τα έργα έτσι σωστά όλα. Θα προτιμούσα να έχει και κάνα νερό, κάνα συντριβάνι, κάτι τέτοιο. Θα ήταν κάτι να σπάει λίγο τη μονοτονία. Θα το ήθελα κι εγώ, ένα συντριβάνι βεβαίως. Είναι κάτι το ωραίο. Θα ήθελα περισσότερο λουλούδι. Στην επίμαχη περιοχή θα δημιουργηθεί πεζοδρόμιο μήκους 10 μέτρων, θυμίζοντας περισσότερο μικρή πλατεία, αφήνοντας ικανό χώρο 3,5 μέτρων για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και 2 μέτρα για τις θέσεις στάθμευσης του ταξί. Την κατανόηση των οδηγών ζητά ο Γιώργος Ισαμάκης. Σε επόμενη φάση θα ξεκινήσουν εργασίες στο δυτικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας, μπροστά από τα καταστήματα και το κτίριο της περιφέρειας Κρήτης. Ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες ώρες αιχμής κάποια κυκλοφοριακά ζητήματα, όχι όμως αυξημένα και ιδιαίτερα. 14 Δεκέμβρη έχουμε συμφωνήσει με την υπηρεσία και τον εργολάβο να έχει παραδοθεί τόσο η πλατεία Καζαντζάκη όσο η πλατεία Ελευθερίας, αλλά και το τμήμα που γίνονται οι εργασίες σήμερα, δηλαδή από την Πεδιάδος μέχρι και το πάρκο Γεωργιάδη, ούτως ώστε και ο κόσμος αλλά και οι επισκέπτες του Ηρακλείου τα Χριστούγεννα να απολαύσουν και την πλατεία αλλά και τις εορταστικές μέρες των Χριστουγέννων. Οι πρώτες εικόνες και στην πλατεία Καζαντζάκη εντυπωσιάζουν, με τα στοιχεία πρασίνου να δίνουν χρώμα στην καρδιά του Ηρακλείου. Μας αρέσει. Τι άλλο θα θέλατε να δείτε στην πλατεία? Παγκάκια, να καθόμαστε. Δυσαρέστηση είναι ότι δεν γίνεται το συντριβάνι. Δεν νοείται σωστή χωρίς να έχει συντριβάνι. Αλλά εδώ δεν δουλεύει κάτω το ενετικό το συντριβάνι. Τα λιοντάρια. Δεν θα έπρεπε να γίνει μέσα στη σεζόν. Καταρχήν δεν υπάρχει μια πινακίδα που να λέει πώς θα διαμορφωθεί η πλατεία. Τα λουδάκια αυτά που έχουν βάλει, ναι, αλλά θέλουν ανανέωση. Στο Μόντε Κάρλο κάθε πρωί περνάει ένα αυτοκίνητο του Δήμου και όποια είναι ξεραμένα τα αλλάζει και βάζει καινούρια. Λουλούδια, δέντρα, η φύση είναι πάντα ωραία. Είναι πολύ ωραία, το πράσινο είναι πολύ ωραίο, είναι ωραία. Και όλο κάτι γίνεται και είναι πολύ ευχάριστο αυτό.